Κάτσε ρε, πώς δουλεύει αυτή. Από ποιο κουμπί έγραφε ρε. Α. Γράφει ρε. Γράφει, γράφει. Γεια σας παιδιά, μετά από πολύ καιρό, όπως πάντα, πάμε για ψάρεμα. Λοιπόν, ο αδελφός μου είχε μια ιδέα. Να βάλουμε σκουλίκια χάριμπο. Τα ζελεδάκια, τα χάριμπο, ναι. Σωστά τα καταλάβατε. Και εγώ έτσι μας είπα, καλή ιδέα. Πάμε να γελάσουμε, να δοκιμάσουμε, να δούμε. Και μπήκαμε στοίχημα, του λέω, δεν πρόκειται να πιάσει με αυτό το ψάρι. Και άμα πιάσει θα του πάρω ένα δώρο, ένα καλάμι, τάι ρούβερ, κάτι μαλακές. Λοιπόν. Και στο εγγλέζικο λέει θα βάλει χάριμπο, δόλωμα, ζελεδάκι χάριμπο που τρώνε τα παιδάκια. Το βάλε εδώ στο εγγλέζικο και θα πιάσει ψάρι λέει. Αφού το τρώνε τα παιδάκια, τα ψάρια γιατί να μην τα φάνε. Ωραία λογική. Να βάλουμε και μπισκότο κρέμα από εδώ και πέρα για μαλάκρα. Πάμε με αυτή η λογική. Αυτό το καλάμι, παιδιά, το πήρα πριν από 3 χρόνια και από τότε κάθεται εκεί, δεν το χρησιμοποιείς και έχει σκουριάσει. Από εκεί για να ψάξω. Όχι, απάρουμε, αφού δεν θα πιάσει τίποτα. Αλλά ας να βρεις. Καρέκλα θα πάρουμε, εννοείται, θα κάτσουμε πολλή ώρα. Να πάρουμε και κουβά για τα ψάρια, ε. Ναι, ναι. Τώρα πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε τα δολώματα. Καλάμια, κασετίνα, τρίποδα, καρέκλα. Χάριμπο. Πάμε να πάρουμε κάτι να πιούμε. Να φάμε και δολώματα. Αυτό το ίδιο μαγαζί θα πάρουμε και δολώματα και κοκακόλα. Αυτά. Το παίρνω, αλλά δεν θα το φορέσω τώρα. Μπορεί να χρειαστεί μετά. Μετά. Για να μην έρχεται ο ήλιος στα μάτια μου. Φυλάμε. Αυτά τι είναι εδώ πέρα. Παιδιά, εδώ είναι τα δολώματα που θα πάρουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό η ιδέα ήταν να πάρουμε δολώματα τέτοια. Αυτό θα διαλέξει τώρα. Πάρε κάποια καλά να ψαρεύεις κι εσύ. Πάμε να λοιπόν, τραβάει. Ναι, ναι. Δολώμα σκουλίκι. Η πρώτη επιλογή μας. Κεράσια, για να δω. Ψάχνω λίγο μαλακό έτσι να μπορούν να φάνε και τα ψάρια. Και δεινόσαυρος. Με 3 ευρώ όσα ψάρια πιάσουμε. Πάμε να πάρουμε τα πολλά. Να πάρουμε καμία κοκακόλα. Ακόμα φρέσκο είναι, γυαλίζει. Α, τα δολώματα να ξεχάσουν παρά λίγο, ρε. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε εδώ στη ΔΕΗ, στο λιμάνι. Φτιάξω το εγγλέζικο καλάμι γιατί είναι χάλια. Λοιπόν, με το εγγλέζικο δεν είμαι πολύ... Δεν τα έχω πολύ καλά με το εγγλέζικο. Μια απλή αρμοδοσία θα φτιάξω. Βλέπεις εδώ. Το δαχτυλίδι σπασμένο.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα κόψω ό,τι έχει παλιό. Δύο δαχτυλίδια έχουν κολλήσει μεταξύ τους από τη σκουριά. Θα βάλω στοπάκι τώρα. Στοπάκι, όπως το stop, το stop σημαίνει σταμάτα στα αγγλικά. Yes. Όταν φτάνει στο στοπάκι το φελός, σταματάει. Oh. Και γιατί θέλουμε να σταματήσουμε? Κανονικά θέλει βυθομέτρηση, δηλαδή αν έχει 5 μέτρα βάθος, ναι, το βάλεις στα 4,5 μέτρα, ας πούμε, να ψαρεύει μισό μέτρο πάνω από το βυθό. Αλλά στο περίπου θα βάλω εγώ τώρα. Στο περίπου εδώ πόσα μέτρα είναι? Δεν θα είναι, 3, 4. Δεν έχω ιδέα βασικά, μπορεί να είμαι πολύ έξω. Θα το αλλάζουμε, θα βλέπουμε όπου παίρνουμε τσιμπήματα, αν θα πάρουμε κανένα τσιμπήμα ποτέ. Το σφίξα πολύ και δεν μετακινείται. Το σφίξα πάρα πολύ. Θέλουμε να μετακινείται ή δεν θέλουμε? Θέλουμε να μετακινείται, αλλά όχι πολύ εύκολα. Α, εντάξει. Μια χαντρούλα. Έλα να απολύνουμε. Έχουμε και βρύση εδώ, ε. Ναι. Λοιπόν, παράμαλο 18. Λοιπόν, πρώτη δολοσιά. Ξεκινάμε με δεινόσαυρος. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, το κόβουμε σε μικρό κομματάκι. Και το περνάμε έτσι. Για να δούμε θα βολεύσει. Έχουμε βάλει χαρέμπο. Δείτε το strike τώρα. Εσύ το περιμένεις να πάρεις την ύμα δηλαδή? Έτσι ακριβώς δηλαδή. Πόσο συγκεντρωμένα το βλέπει τον φελό, ε. Δες το λέει. Περίμενε, τώρα πρώτη βολή είναι. Λογικό είναι, δεν το ξέρουν ακόμα. Να το φάνε λίγο, να το συνδέσουν και μετά. Τώρα, στη δεύτερη. Τώρα πιο μακρινή βολή. 'Επειδή τώρα πέσε ψαροκάικο, μπορεί να έχουν φοβηθεί λίγο τα ψάρια, γι' αυτό να μην τσιμπάνε. Αλλιώς το δόλωμα δουλεύει μια χαρά. Εγώ πάλι πιστεύω ότι το χάρι μπορεί να είναι για τα παιδιά και όχι για τα ψάρια. Δες τώρα πατέντα. Αυτό είναι καλάμια σπίνι. Είναι ελαφρύ καλάμι. Θα κάνω σπίνινγκ με σκούλι και τέτοιο. Όπως ψαρεύουμε τις ζαργάνες, αντί για σκουλίκι θα βάλω σκουλίκι, χάρη. Και τι ψάρι περιμένουμε να πιάσουμε? Φίλε, και εγώ πάω να κάτσει, ευχαριστημένος θα είμαι. Μακρύ παραμαλό, γιατί είναι πονηρά τα ψάρια. Είναι πονηρά τα ψάρια λέω, αλλά τρώνε χάρη μου, κατάλαβες, τόσο πονηρά που είναι. Αγκιστράκι μικρό, παράμαλο 1,80 περίπου. Το πιο σημαντικό είναι το δόλωμα. Κόκκινο με κίτρινο. Ωραία. Το μαύρο είναι πιο ωραίο.
Παίρνω μια βελόνα. Τράβα κοντινό τώρα. Το χέρι μου. Πρόσεχε, μην σε δαγκώσει, Το σκουλίκι μας, η βελόνα. Περνάμε τη βελόνα από μέσα. Σκληρό είναι, ρε. Ρε, δεν περνάει. Και το βγάζουμε πριν, λίγο πριν το τέλος. Πολύ σκληρό είναι, κολλάει, ρε. Καραμέλα είναι το σκληρό. Έτσι το περνάμε στη βελόνα και στη συνέχεια. Δες ρε παιδιά τι κάνουμε, ρε. Έλα λίγο ακόμα, περνάει. Θα δεις τι σας βγαίνει από εδώ. Και αυτό θα βγάζει σαν spinning. Ναι. Σαν spinning. Έλα ρεφ. Έλα ρεφ. Έλα ρεφ με σκουλικάκι. Είσαι έτοιμος να δεις τράβηγμα, ψάρι. Εγώ δεν είμαι. Πάμε. Καλή ψαρία. Δεν το λέμε αυτό, είπαμε. Κολυμπάει ωραία. Τώρα το είπα. Κάνε ζου. Ναι, το έκανα. Δες πως κουνιέται. Πολύ ωραία. Κάνε άλλα. Τράβα άλλη μια βολή. Καθημερινά. Κλείσε μουσική. Όλο και κάτι σε θυμίζει. Τι κάνεις, my friend? Hello. Καλά στον Μπασκάνη. Τι έγινε? Άκουσα ότι έχουμε ωραία δολώματα και ήρθε. Καλά στον. Ρε τα μυστικά, όχι αλλού ρε τα μυστικά. Ρε όχι αλλού τα μυστικά. Τι άλλο κάνουμε. Σολούγια. Παιδιά μας κορεύουν, σε λίγο θα κλαίνε. One hour later. Έχουμε φέρει και αληθινά δολώματα. Ακροβατάκι. Γιατί δεν είμαστε και τόσο τρελοί. Το μόνο καλό είναι ότι δεν βγαίνει από πάνω. Θα βάλω ακροβάτι γιατί δεν δουλεύει τελικά. Να δοκιμάσω με αυτό. Να δούμε τι θα γίνει. Ο άλλος εδώ παλεύει ακόμα με το Haribo. Για το στοίχημα. Θέλει να κερδίσει το καλάμι, αλλά δεν πρόκειται να πιάσει. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Φέρα μια καρέκλα, να κάτσω. Δώσε κανένα μήνυμα στους θεατές, να μου πει. Μπράβο. Τι λέει. Πιάσα τίποτα, ρε. Τίποτα. 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 Το δόλωμα αυτή, ρε. Το δόλωμα. Δες τι δόλωμα έχουμε, δες. Αυτό είναι, Haribo! Αυτό είναι! Μην είναι σαν μυστικάρες άλλο. Τώρα, θα ρίξω ένα, πάμε να βγάλω μόνο ένα. Το ένα. Δες στα αυτιά του. Δες στα αυτιά. Έλα να τα σηκώσεις. Πήγε να το κάνεις. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι. Μια πετυχημένη αποτυχία έγινε σήμερα. Κάτι έκανε το ακροβάτι. Καμιά δράκια να μου βγάλεις. Εγώ ψάρεψα κάνα μισάωρο με το Haribo. Σαν το spinning που έφτιαξα. Τίποτα. Εντάξει, αν είχε ψαρία πιστεύω αυτό θα δούλευε έτσι, γιατί και τα τεχνητά ψαράκια ψεύτικα είναι. Αυτό τουλάχιστον κολυμπούσε ωραία. Αλλά στο εγγλέζικο δεν ξέρω. Big fish. Αλλά δεν το βγάλε αυτός, το βγάλαμε με ακροβάτι. Το Χάρι πόσο δουλεύει, η τρελή ιδέα. Παιδιά μάνα δεν έχει ψάρια. Δεν έχει ψάρια, δεν είναι το Χάριμπο. Δεν είναι το Χάριμπο, θα το ξαναδοκιμάσουμε όλη μέρα. Πιάσαμε κανένα ψάρι.
Πιάσαμε κι εμείς. Πιάσαμε κι εμείς. Δες το κουνελάκι εκεί πίσω. Δες τα αυτιά του. Φαίνεται. Θες χαρίμπο, καραμελίτσες. Ε, έλα να σου δώσω. Τι είναι αυτό. Έλα, έλα να σου δώσω. Έλα, τι θες να φας. Πάμε μαζί, ένα. Καλό. Το χάριμπο δεν δούλεψε. Έλα, κράτα το. Στα σχόλια να γράψουμε... Γράψτε στα σχόλια αν έχετε κάποια ιδέα, έτσι, κάνα παράξενο δολώμα. Να δοκιμάσουμε διάφορα δολώματα, έτσι, παράξενα. Ποιος ξέρει, μπορεί να βρούμε κάτι καλό που δεν έχει βρει κανένας. Ναι, και φθηνό. Με 1€ 10 σκουλίκια παίρνεις και δεν βγαίνουν από πάνω με τίποτα. Άμα δουλέψει δηλαδή αυτό, θα οικονομήσαμε. Τα λέμε... Επόμενα βίντεο. Στο... Επόμενα βίντεο. Αυτό είναι. Κόλλα 5.